και κυρίως διαχρονικά καλή μας συνεργασία για να λύνουμε όσα περισσότερα θέματα μπορούμε. Και να εκφράσω δημοσίως τα ειλικρινή μου συλληπιτήρια στη φίλη μου την Ρόδη, την κυρία Κράτσα, για το τραγικό γεγονός της απώλειας του αδελφού της. Όλοι οι θνητοί συμπαραστεκόμεθα σε ένα ανθρώπινο γεγονός, το οποίο όταν συμβαίνει σε όλους προκαλεί πολύ μεγάλο πόνο. Θέλω να πω στη φίλη μου τη Ρόδη, κουράγιο, και είμαστε εδώ και συνεχίζω το ταξίδι, γιατί θέλω να βοηθήσω να αποκαταστήσω μια αδικία. Εγώ ήρθα εδώ σήμερα, την τελευταία μέρα της προεκλογικής περίοδου και τα υποχρεώσεις μου είναι πάρα πολύ μεγάλες, γιατί θέλω να προσπαθήσω να μιλήσω στο λαό, κυρίως στις Κέρκυρες και εν γέννη των Ιωνίων Ίσων, για μια αδικία. Θα πείτε, ποια είναι η αδικία? Ξέρετε ότι ήμουν 4 χρόνια Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων της Ελληνικής Δημοκρατίας. Είχα στη διάθεσή μου την ευθύνη της υλοποίησης του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων αλλά και του ΕΣΠΑ. Δηλαδή των 2 βασικών χρηματοδοτικών πόρων βάσει των οποίων γίνονται όλα τα έργα στη χώρα και φυσικά όλα τα έργα της τοπικής αυτοδιοίκησης. Ακόμα και το Αντώνης Τρίτσης χρηματοδοτήθηκε μέσα τότε από το Υπουργείο Ανάπτυξης. Με την κυρία Ρόδη Κράτσα και την ομάδα είχα την ευκαιρία να συνεργαστώ πολύ στενά. Υπάρχουν άνθρωποι εδώ που έχουν έρθει στο γραφείο μου στο Υπουργείο Ανάπτυξης 1, 2, 3, 4, 5 φορές. Έχουμε κάνει πράγματα μαζί. Έχουμε πανηγυρίσει επιτυχίες μαζί, έχουμε περάσει αγωνίες μαζί και ήθελα να έρθω εδώ σήμερα να πω στον αγαπημένο μου λαό της Κέρκυρας και των Ιωνίων Ίσων, πολύ δεν γνωρίζονται, εγώ είμαι ο μισός από τη Λευκάδα, από τον Άγιο Πέτρο συγκεκριμένα, για όσους ξέρετε τη Λευκάδα, και έχω και μία ευαισθησία στην περιοχή αυτή. Να σας πω τα αποτελέσματα της τετραετούς θητείας της κυρίας Ρόδης Κράτσα ως Περιφερειάρχου Ιωνίων Ίσων. Ξέρετε, η πολιτική δεν είναι θεωρία. Είναι εφαρμοσμένη τέχνη. Εμένα μου αρέσουν οι φασαρίες και οι τηλεοράσεις και οι καυγάδες και οι ομιλίες. Δεν μπορώ να πω ότι αφήστα με αυτόν. Θα ήμουν ψεύτης. Δεν είμαι και ο πιο ήπιος άνθρωπος και ήρεμος που έχετε γνωρίσει στη ζωή σας. Παρά τα αυτά, προσπαθώ σε όσα αξιώματα μου έχουν δώσει 3 διαφορετικοί πρωθυπουργοί και η θεία πρόνοια να έχω καταφέρει να φτάσω να έχω, γιατί χωρίς τη βοήθεια του Θεού τίποτα δεν γίνεται, να προσπαθώ να παράγω συγκεκριμένα αποτελέσματα και να κρίνω τους πολιτικούς μου είτε φίλους είτε αντιπάλους βάσει του τι τελικά παραλαμβάνουν και τι τελικά παραδίδουν. Γιατί φαντάζομαι πάντα την πολιτική σαν μια σκηταλοδρομία, όπου κανείς μας δεν είναι μόνιμος σε καμία θέση. Όλοι είμαστε προσωρινοί. Εγώ σήμερα είμαι υπουργός εργασίας, αύριο δεν θα είμαι. Δεν είναι υποχρεωτικό να είμαι για πάντα υπουργός. Θα έρθουν ένας επόμενος υπουργός. Και έτσι προχωράει η ζωή. Αν ο κάθε επόμενος παραδίδει τη χώρα του λίγο καλύτερη από ό,τι την έχει παραλάβει, ο ελληνικός λαός θα απολαμβάνει διαρκώς ενός καλύτερου επίπεδου ζωής. Αντίθετα, όποιος επόμενος πηγαίνει τον τόπο του και την ευθύνη προς τα πίσω, ο ελληνικός λαός τελικά θα χάνει σε βιωτικό επίπεδο και σε ποιότητα ζωής. Πάμε λοιπόν να δούμε, τα έχω φέρει και τα έχω σημειώσει για να μην κάνω λάθος. Είναι από τους επίσημους δείκτες που καταγράφει το κράτος. Η περιφέρεια Ιωνίων Ίσων, την τετραετία της κυρίας Ρόδης Κράτσα, βρίσκεται στην πρώτη θέση έναντι των 13 περιφερειών στην ένταξη στο ΕΣΠΑ. 215% είναι οι εντάξεις στο ΕΣΠΑ για την περιφέρεια Ιωνίων Ίσων, έναντι μέσου όρου 176%, και είναι η τρίτη σειρά σε έργα που έχουν ήδη συμβασιοποιηθεί. Είναι στο 151% σε συμβασιοποιημένα έργα, έναντι 127% του μέσου όρου των 13 περιφερειών. Τι θα πει αυτό για εσάς? Τα νούμερα δεν είναι πολλά πάνω στον κόσμο. Θα πει ότι η κυρία Ρόδη Κράτσα και η ομάδα της κάνουν καλά τη δουλειά τους και όχι με πληθώρα υπαλλήλων και τεχνικών υπηρεσιών, γιατί δυστυχώς υπάρχουν σοβαροί υποστελέχωση και αριθμία εδώ. Αλλά αυτή η ομάδα που βλέπω εκεί, τι έκανε? Κατάφερε να δεσμεύσει περισσότερους πόρους αναλογικά από όλους άλλους και να προχωρήσει και τις συμβάσεις γρηγορότερα από όλους άλλους. Μου λέει ο Στέφανος,
είχε την ατυχία να μην κόψει κορδέλες. Για να φτάσεις να κόψεις μια κορδέλα σε ένα δημόσιο έργο, μπορεί να περάσουν και ένας και δύο και τρεις διαφορετικοί από μια θέση. Άλλο πράγμα είναι η ένταξη, άλλο πράγμα είναι η συμβασιοποίηση, άλλο πράγμα είναι η εκτέλεση, άλλο πράγμα είναι η παραλαβή για να μπορείς να κόψεις την κορδέλα. Αυτά δεν ήταν από μια μέρα στην άλλη, αλλά αν κάποιος δεν κάνει την ένταξη και τη συμβασιοποίηση, η κορδέλα δεν έχετε ποτέ. Άρα λοιπόν η κυρία Ρόδη Κράτσα έχει αφήσει πολλές κορδέλες για να κοπούν τα επόμενα χρόνια. Προϋπολογισμός έργων. Υπερδιπλάσιος, συγκεκριμένα 105% σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο 2014-2019. Και προσέξτε τώρα την αδικία. Στην Κέρκυρα. Και λέω στην Κέρκυρα γιατί το αποτέλεσμα δεν ήταν αυτό που θέλαμε στην Κέρκυρα. Εάν η Κέρκυρα είχε δώσει τη Ρόδη Κράτσα το αποτέλεσμα του μέσου όρου των άλλων νησιών, σήμερα θα είμαστε ένα άλλο αποτέλεσμα πρώτου γύρου. Αλλά για να δούμε στην Κέρκυρα. Τι φρόντισε την Κέρκυρα η Ρόδη Κράτσα.